πιστεύω ότι η κρίση δίνει ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες όμως πρέπει να είναι συλλογικές και καλά οργανωμένες. Μία εμπορική έκθεση, όταν είναι σωστά δομημένη και καλά οργανωμένη, έχει αποτελέσματα. Μην ξεχνάτε ότι αυτός και προηγουμένως ότι στο Σύνταγμα θα γίνει μια έκθεση. Ναι, είναι 100.000 κόσμος την ημέρα. Το θέμα μας δεν θα είναι να πουλήσει κάποιος από τους εκθέτες 100.000 μπουκαλάκια ή 10.000 μπουκαλάκια λαδιού. Το θέμα μας είναι αυτός που θα το πάρει δεν είναι μόνο ο αγοραστής τη στιγμή, είναι και δημοτικός πολιτής των προϊόντων. Το αναζητάει το πρόβλημα. Το βλέπει, το δοκιμάζει, το αναζητάει. Άρα η εταιρική έκθεση τελικά είναι ένα μέσο το οποίο τώρα στην κρίση βοηθάει πάρα πολύ τους παραγωγούς, τους μικροεπαγγελματίες, τους βιοτέχνες να βγουν προς τα έξω και στην ελληνική και στην εξωτερική αγορά. Να ξεχνάτε ότι για να φυγεί μια πολυεθνική επιχείρηση, εγώ είμαι διευθυντής marketing και εξαγωγών και οργάνωση της Πάλι επί 6 χρόνια. Προσπαθούσαμε το τμήμα μας μόνο της Πάλι, ώστε κοντά στα 500.000 το χρόνο εδώ, το 2003-2004, για να προωθήσουμε εξαγωγές, για να προωθήσουμε το τμήμα όλα αυτά. Αυτά είναι τεράστια ποσά. Κι όμως, μετά από όλα αυτά και μετά από την κρίση και η ίδια η Πάγια αυτή τη στιγμή το ότι πήρε την αγορά της Αμερικής την πήρε μέσα από μια οργανωμένη εμπορική έκθεση. Και δεν μιλάμε μόνο για τις εκθέσεις του εξωτερικού αλλά και για τις εκθέσεις του εσωτερικού. Γιατί όπως είπα είναι αυτό που σας είπα και προηγουμένως ότι οι δημιουργικές, οι δημιουργικοί πολιτές είναι και οι επισκέπτες. Νομίζω ότι η σκέψη της Πασεγιάς και η ιδέα της Πασεγιάς να προχωρήσει τη βοήθεια αυτών των πραγμάτων είναι ότι καλύτερο και με τη βοήθεια των συνεδρίων και με των συνεδρισμών εφόσον παρουσιαστεί σωστά το προϊόν και καλά συσκευασμένο και τυποποιημένο νομίζω ότι η εμπορική έκθεση είναι η καλύτερη λύση στην κρίση που περνάμε αυτή τη στιγμή για να παρουσιάσουμε το προϊόν. Δεν θέλω να σας πω περισσότερα πράγματα, διότι προτιμώ να υπάρξει συζήτηση, να μου πείτε εσείς τι θέλετε. Τι πιστεύετε, ή τι έχετε αντιμετωπίσει, ή τι νομίζετε ότι μία έκθεση θα πρέπει να σας δώσει, ή τι σας έχει δώσει μέχρι τώρα. Το να κάτσω εγώ να σας αναλύω την εμπειρία για την Λίγο, νομίζω λένε πολύ όλοι τα έχετε ακούσει και τα ξέρετε. Όλοι σας έδωσε στο χώρο σας. Άρα, νομίζω ότι και πάλι ότι το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι συλλογική, μαζεμένη εργασία προς τα έξω, οργανωμένο, είτε από το μικρότερο έντυπο μέχρι και το τραπεζάκι που είναι μέσα στην έκθεση και πιστεύω ότι με τους έμπειρους διοργανωτές των εκθέσεων θα υπάρξει επιτυχία και θα υπάρξει αποτέλεσμα μέσα στην εκθέση. Ευχαριστώ πολύ.